χρήσιμα tips για μετακόμιση, part 3, edition φαγητά και οργάνωση διατροφής. Σταμάτα να πηγαίνεις σούπερ μάρκετ να αγοράζεις νέα τρόφιμα περίπου 2 εβδομάδες πριν την ημέρα της μετακόμισης. Προσπάθησε να κάνεις μια σωστή οργάνωση και με τα φαγητά που έχεις στην κατάψυξη και με κατεψυγμένα πράγματα και με όσα έχεις στο ψυγείο στα ντουλάπια σου. Οπότε να καταναλώσεις τα περισσότερα από αυτά και να μην χρειάζεται να μεταφέρεις και πάρα πολλά τρόφιμα στο καινούριο σου σπίτι. Και όταν θα πας εκεί, θα κάνεις ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ haul. Όταν πακετάρεις, φρόντισε να κάνεις και μία εκαθάριση στα τρόφιμα που έχεις, ούτως ώστε να πεταχθούν τα λιγμένα και να μην μεταφερθούν στο καινούριο σου σπίτι. Όταν θα μεταφέρεις τα τρόφιμα, προσπάθησε να βάλεις σε ένα box, αν έχεις, και σε ένα ψυγείο μεταφοράς όλα τα τρόφιμα που είναι για κατάψυξη, μαζί με παγωθήκες, μαζί με παγωκίστες μέσα, και αντίστοιχα όλα τα τρόφιμα που είναι για ψυγείο και μπορεί να βάλεις και εκεί πέρα μερικές παγωκίστες. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις στο καινούριο σπίτι, αφού μπήκε το ψυγείο στην πρίζα και χρειαστεί να μείνει 1 με 2 ώρες, είναι να μεταφέρεις τα τρόφιμα αυτά αντίστοιχα στην κατάψυξη και στο ψυγείο. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να έχεις ετοιμάσει κάποια φαγητά για τις πρώτες 2-3 μέρες που θα είσαι στο καινούριο σου σπίτι. Μπορείς να φτιάξεις μια ωραία πίτα και να την έχεις για τις πρώτες μέρες για πρωινό είτε για βραδινό. Μπορεί να έχεις μπάρες μαζί σου, οπότε να τις έχεις για σνακ. Και ένα φαγητάκι μπορείς να το έχεις στην κατάψυξη, όπως μπορεί να είναι κάποιο όσπριο, κάποιο λαδερό ή κάποιον κιμάκι να βράσεις κάποια μακαρόνια ή κάποιο κοτοπουλάκι έτοιμο μαγειρεμένο που θα το βγάλεις από την κατάψυξη. Αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να εστιάσεις το unpackaging μέσα στο σπίτι σου για να οργανωθείς γρήγορα και όχι στο να μαγειρεύεις ή να πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ τις πρώτες 2-3 μέρες. Αν έχεις και εσύ άλλα χρήσιμα tips, γράψε κάτω στα σχόλια.